Κυρία Μαράκα, πόσο χαίρομαι που μιλάμε. Επιτέλους είχαμε κάνει απόπειρες πολλές φορές, αλλά τώρα τα καταφέραμε. Έστω και με αυτόν τον τρόπο. Επιτέλους. Είσαστε καλά, καταρχήν? Είμαι καλά. Μπράβο. Προσπάθω. Έχει σημασία να το λέμε, να το ακούμε, να το ακούνε και οι άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, για όσους θα μας παρακολουθήσουν και προφανώς ίσως δεν ξέρουν την πορεία σας, να πω ότι είσαστε ένας άνθρωπος πολύ δραστήριος και εκπροσωπείτε, είστε πρόεδρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυση κατά Πλάκας. Πολλές φορές ακούμε και πολλαπλή σκλήρυση. Θα μας πείτε λίγο τη διαφορά. Όμως θέλω να ξεκινήσω την ερώτησή μου. Όταν γίνατε πρόεδρος, ποια ήταν τα όνειρά σας, ποιο ήταν το όραμά σας, με τι ενθουσιασμό ξεκινήσατε? Είμαι πρόεδρος, κυρία Τελιδάκη, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυση κατά Πλάκας. Είμαι όμως πρόεδρος και στο Σύλλογο Ατόμων με Σκλήρυση κατά Πλάκας Αθήνας, που απαριθμεί περίπου 2.000 μέλη. Περίπου. Το όραμά μου και ο σκοπός μου ήταν, αφού εγώ μπορώ και μου το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας μου και έχω χρόνο, γιατί έχω εργαστεί, έχω συνταξιοδοτηθεί, ήμουν στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και έχω και ορισμένες γνώσεις, δεν μπορώ να πω ότι έχω τις τέλειες γνώσεις, τώρα με την τεχνολογία δεν το συζητάμε τι γίνεται. Θα μπορέσω να βοηθήσω τα άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν για διάφορους λόγους. Ή δεν έχουν χρόνο, δεν έχουν διάθεση, έχουν κατάθλιψη. Έτσι, με αυτό το σκοπό μπήκα. Όταν λοιπόν στις αρχές που μου πρωτοπαρουσιάστηκε η νόσος, η φυσίατρός μου που έκανα φυσιοθεραπείες, μου είπε, το ξέρεις ότι έχετε και ένα σύλλογο. Και μου έδωσε ένα περιοδικάκι. Το πήρα το περιοδικό και πραγματικά ήρθα σπίτι και το πέταξα σε ένα σετάρι. Είπα ότι εγώ δεν το θέλω αυτό. Ορίμασε όμως η σκέψη μου, επειδή είμαι άτομο επικοινωνιακό και θέλω να είμαι σε επαφή με άλλο κόσμο, και είπα για να πάω να δω στο σύλλογο τι γίνεται. Και έτσι ξεκίνησα. Ρώτησα, πότε έχετε εκλογές? Δεν ξέρανε να μου πούνε. Και λέω, όποτε και να έχετε, εγώ θα βάλω υποψηφιότητα. Έτσι ξεκίνησα. Βάσο μου, η κυρία Μαράκα, πόσο χρονών διαγνώστηκε η νόσος, πόσο χρονών είσαστε, είχατε κάνει την οικογένειά σας? Βεβαίως, είχα κάνει την οικογένειά μου. Όταν άρχισαν τα πρώτα συμπτώματα της νόσου, είχα συνταξιοδοτηθεί. Είχα φύγει από την υπηρεσία. Και αυτό ήταν που με στενοχώρησε πάρα πολύ, ότι εγώ τι θα κάνω τώρα μέσα στο σπίτι, θα τρελαθώ. Εγώ θέλω να βγω, θέλω να είμαι σε επαφή με κόσμο. Τι θα γίνει τώρα μέσα στο σπίτι, τι θα κάνω? Ναι, αλλά για σκεφτείτε να σας είχε συμβεί νωρίτερα, πριν να κάνετε οικογένεια, που υπάρχουν τόσες νέες κοπέλες. Πάρα πολλά. Όμως, δεν το κλαίμε αυτό, δεν το κλαίμε. Όχι, καθόλου. Προχωράμε, υπάρχουν πολλά νέα παιδιά. Εμείς έχουμε ζευγάρια που έχουν και οι δύο σκλήρυση κατά πλάκας ή πολλαπλή σκλήρυση, όπως το λέμε, γιατί είναι μια πολυπαραγοντική νόσος, γι' αυτό την ονομάζουμε έτσι. Είναι η νόσος με τα 1.000 πρόσωπα ή η νόσος με το δακτυλικό αποτύπωμα, γιατί το δακτυλικό αποτύπωμα, ο καθένας έχει το δικό του δακτυλικό αποτύπωμα. Έτσι είναι και η σκλήρυση κατά πλάκας. Είναι μοναδική για τον καθένα. Σε ένα σημείο μόνο είναι κοινή, πιστεύω, στην κόπωση. Έχει ο καθένας τη δική του εξέλιξη, τη δική του πορεία, αλλά στην κόπωση όμως πιστεύω ότι όλοι είμαστε το ίδιο. Έχουμε κάποια κόπωση. Κυρία Μαράκα, όταν το ανακαλύψατε, ο λόγος που σας οδήγησε στο γιατρό να κάνετε κάποιες εξετάσεις, να δείτε τι έχω, ήταν η πόνη? Ναι, πονούσε η μέση μου και πήγα στον ορθοπαιδικό, ο οποίος δεν το κατάλαβε, και 4 χρόνια κάναμε μαγνητικές και ακτινογραφίες και θεραπείες για τη μέση. Δεν το κατάλαβε. Όταν όμως άρχισαν τα συμπτώματα να μεγαλώνουν στα πόδια μου, λέω στον άντρα μου, πρέπει να κάνω κάτι άλλο, πρέπει να πάω. Ξεκινάμε με τους γιατρούς του ΙΚΑ από την αρχή. Και έτσι ξεκινήσαμε, βρήκαμε μία άκρη, ξεκινήσαμε σιγά σιγά και βρήκαμε κάποια άκρη. Και μετά από 4 χρόνια μου έγινε η διάγνωση για την πολλαπλή σκλήρυση.
μια διάγνωση πολλαπλής σκλήρυσης, με τι εξετάσεις γίνονται? Γίνεται με οπωσδήποτε κάνει ο νευρολόγος, σου κάνει μια εξέταση ιατρική, αλλά οπωσδήποτε θέλει μαγνητική τομογραφία. Εκεί... Το ξεκίνημα έγινε από τα πόδια, δηλαδή πόνοι που και δεν μπορούσατε να περπατήσετε, ας πούμε. Ναι, όχι, ναι, ναι, αδυναμία στα πόδια, σπασμούς, και έλεγα, γιατί χτυπιώνται τα πόδια μου τώρα, τι έχω κάνει εγώ και χτυπιώ τα πόδια μου. Κάπως έτσι. Αλλά με την αστάθεια, είναι ένα από τα πρώτα συμπτώματα, η αστάθεια. Από τα πρώτα συμπτώματα που εγώ δεν έτυχε να το έχω, είναι σε πολλά παιδιά και η διπλοπία. Και αμέσως τώρα έχουν οι γιατροί πια το καταλαβαίνουν. Όταν πας για διπλοπία, κατευθείαν μαγνητική τομογραφία. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα και πήγα λοιπόν σε νευρολόγο, μου είπε θα κάνεις μια μαγνητική. Την έκανα τη μαγνητική. Είχα υποψιαστεί, γιατί έμπαινα στις εγκυκλοπαίδειες και διάβαζα. Είχαμε τότε τις εγκυκλοπαίδειες. Έμπαινα στις εγκυκλοπαίδειες και διάβαζα και λέω, αυτό δείχνει σκλήρυση κατά πλάκας. Να έχω εγώ τέτοιο πράγμα. Μπα, δεν έχω. Εντάξει. Όταν λοιπόν μου έκαναν την μαγνητική, με τραβήξανε έξω και μου είπε ο φυσικός που έκανε ή ο γιατρός που έκανε την... Μου λέει, θέλω να σε φιλήσω. Λέω, γιατί? Μου λέει, δεν έχεις τίποτα, θα ζήσεις με το πρόβλημά σου. Μάλλον το πηγαίνανε για κακοήθεια. Και λέω κι εγώ, να βγω από εδώ και να ζήσω με το πρόβλημά μου. Λοιπόν, έτσι λοιπόν το πήρα πάρα πολύ ωραία. Καθόλου δεν αγχώθηκα. Πήγα και στο γιατρό και μου είπε, βάλε τη μαγνητική σου σε ένα ράφι. Θα άρχισε να σε εξετάζω κάθε 6 μήνες να βλέπω την εξέλιξή σου. Και φτάνει να σας πω ότι για 12 χρόνια δεν έπαιρνα καμία θεραπεία. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να μου πείτε από αυτή την εμπειρία σας, αυτά τα χρόνια, ποια είναι η φιλοσοφία ζωής που αποκτήσατε, και μετά θα πάμε να πούμε για το σύλλογο. Πάντα ο άνθρωπος πρέπει να προσπαθεί. Σε οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται. Είναι αυτό που λέμε, αν δεν μπορείς να περπατήσεις, στο τέλος λέει, αν δεν μπορείς να περπατήσεις, σύρσου. Μην το βάζεις κάτω. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Και αυτή προσπαθώ να εμπνεύσω και να λέω και στα μέλη. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Μην το βάζετε κάτω. Είμαστε όλοι το ίδιο. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, τους λέω, εάν αισθάνεστε άσχημα, στο τραπέζι, στην παρέα, να έχουν ένα άτομο ή παρέα με αναπηρία, διότι για να φτάσει αυτός ο άνθρωπος εκεί, στο τραπέζι, έχει ταλαιπωρηθεί, έχει κουραστεί, ίσως χρειάζεται κάποια βοήθεια για να πάει εκεί. Δεν είναι τυχαία ότι ντύνομαι και φεύγω και έρχομαι. Έχουν προηγηθεί ένα σώρο πράγματα. Αλήθεια, Βάσο, πώς θα ήταν η ζωή μας αν δεν υπήρχαν δυσκολίες? Γιατί οι δυσκολίες τελικά είναι αυτές που μας δυναμώνουν, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Κυρία Τελιντάκη, εγώ ξέρετε τι άλλο κάνω? Βάζω στόχους και επιμένω. Βάζω στόχο, πρέπει να γίνει αυτό και επιμένω να το πετύχω. Σκεφτείτε ότι πέρσι, εκεί που στεγάζεται ο σύλλογος, είναι το, θα γίνει όλο το ότι είναι να γίνει για το ελληνικό, και υπήρχε μία φήμη, όχι τίποτα γραπτό, ότι θα μας διώξουν από εκεί. Λοιπόν, έφτασα μέχρι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μας αντιμετώπισε πάρα πολύ ωραία, μέχρι τον Αρχιεπίσκοπο, και είπα, και βέβαια και στην εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, η Lambda Development, που μου είπανε, δεν θα ξαναπάς πουθενά, εμείς θα είμαστε δίπλα σας, και πραγματικά εξακολουθούν και είναι δίπλα μας σε ό,τι τους χρειαστούμε. Για τους ανθρώπους που σας βλέπουν, που είσαστε τώρα έτσι γεμάτοι αισιοδοξία, ίσως οι ρητίδες σας δείχνουν οι λίγες, οι ελάχιστες που έχετε, αυτή την αγωνία και οι άνθρωποι με σκλήρυση να μπορέσουν να έχουν την καλύτερη μεταχείριση, αυτά φαίνονται και λάμπουν, εγώ τουλάχιστον μπορώ να τα δω.
αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζετε προβλήματα, αλλά πριν φτάσουμε στα προβλήματα, ενώ όχι προσωπικά, ενώ με το σύλλογο, έτσι, γιατί οπωσδήποτε όλοι οι σύλλογοι ασθενών, όλοι οι σύλλογοι ασθενών. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι αυτά που καταφέρατε από την ώρα που γίνατε πρόεδρος του Συλλόγου, έτσι επιγραμματικά. Τι έχουμε κερδίσει μέχρι τώρα σε αυτόν τον αγώνα? Έχουμε κερδίσει την προς τα έξω παρουσία μας. Φανήκαμε και έχει φανεί και το έργο μας, που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε βραβευτεί 3 φορές, έχουμε πάρει βραβείο, έχουμε πάρει και βραβείο μέχρι και πέρσι τελευταία φορά, έχουμε βραβευτεί. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά, κυρία Ντελιδάκη, με ομάδες εθελοντικές που τα μέλη ικανοποιούνται πάρα πολύ για ψυχολογική υποστήριξη, για γιόγκα, για chair yoga. Έχουμε σε ένα κολυμβητήριο στη Νέα Σμύρνη, έχουμε ζητήσει τη βοήθειά τους και μας το δίνουν, και έχουμε φυσιοθεραπευτή, ο οποίος γνωρίζει και πάνε τι ασκήσεις θα κάνει μάλλον στα άτομα που είναι μέσα στην πισίνα, και πάνε τα άτομα και είναι πολύ τρελαμένα. Βγάζουμε ένα περιοδικό ανατρίμηνο και τους ενημερώνουμε για πάρα πολλά πράγματα, εκτός του ότι έχουμε βγάλει και ένα περιοδικό, βγάζουμε εντυπάκια μικρούλικα για την ημέρα για τις κλήσεις κατά πλάκας, που είναι κάθε χρόνο στις 30 Μαΐου. Κάνουμε περίπτερα ευαισθητοποίησεις, πάμε ταξίδια στις πόλεις εδώ στην Ελλάδα για να γνωρίσουν και οι άλλοι με ένα άλλο σύλλογο και να ευαισθητοποιηθούν την σκλήρυνση. Και πιστεύω ότι ήθελα λίγο μέσα σε αυτό που κάνουμε όμως, λίγο ήθελα τα μέλη να κινητοποιηθούν, δηλαδή να μην αφαιθούν μόνο στο πρόβλημά τους. Και εγώ έχω πρόβλημα. Και εγώ έχω πρόβλημα. Και εγώ έχω μεγαλώσει και τρέχω όμως. Μην αφαιθείτε. Εγώ έχω. Και εγώ έχω. Και εγώ πάω στο γιατρό. Και εγώ έχω ραντεβού, αλλά όμως κάνω και ένα έργο. Γιατί αν αυτός ο σύλλογος φύγει, πού θα ακουμπήσουμε όλοι μας? Γιατί ξέρετε, μόλις πας στο σύλλογο, αφήνεσαι. Νομίζω ότι είσαι στο σπίτι σου. Βλέπεις άτομα που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Σου λένε το δικό τους. Τους λες κάτι. Να τους ενισχύσεις την ψυχική τους διάθεση. Και δεν θέλω να χαθεί όλο αυτό που έχει γίνει. Πραγματικά. Και βέβαια για να μην χαθεί κακά τα ψέματα, υπάρχει και η υλική υπόσταση. Δηλαδή και αυτός ο σύλλογος έχει τα έξοδά του. Πρέπει να βγούνε. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος να τρέχει για όλα 2-3. Πρέπει όλοι λίγο πολύ να το παλέψουν από όλες τις μεριές. Και να πούμε ότι τα περισσότερα από αυτά τα... Εσείς ίδια. Έχετε δυσκολία να περπατήσετε. Βέβαια. Να μπείτε σε ένα μετρό. Να οδηγήσετε προφανώς, έτσι. Δηλαδή η δυσκολία για μερικούς ανθρώπους είναι μια αφετηρία για να κάνουν έναν αγώνα και να φτάσουν να κόψουν την κορδέλα της ζωής επιτυχώς, και για άλλους είναι ο πανικός και η αποστασιοποίηση και τίποτα, η νοχέλεια. Ναι, λοιπόν, ναι. Όχι, προχωράμε, πολύ σωστά τα λέτε. Τώρα όμως, άκουσα κάτι, Βάσο μου γλυκιά, ότι κινδυνεύει ο σύλλογός μας να κλείσει. Είναι αλήθεια ή θέματα? Θα σας πω. Η συνδρομή που είχαμε στα μέλη ήταν 10 ευρώ το χρόνο. Τίποτα σχεδόν. Όμως είπαμε, εντάξει, όλοι έχουν προβλήματα για να τους είναι πιο εύκολο κτλ. Τώρα με το θέμα του κορονοϊού, που όλοι κλειστήκανε μέσα στο σπίτι και όλοι... το γραφείο το κλείσαμε για 1-2 μήνες. Δουλεύανε από το σπίτι οι κοπέλες. Δεν κάναμε εκδηλώσεις. Καμία εκδήλωση δεν κάναμε. Που οι εκδηλώσεις κάνουμε μπαζάρ. Μας απέφεραν ορισμένα έσοδα. Άρα άδειασε το ταμείο κατά κάποιο. Άδειασε εντελώς το ταμείο. Αναγκαστήκαμε να πωλήσουμε. Με πόνο ψυχής, σας το λέω. Είχαμε 3 κοπέλες. Η μία ήταν κοινωνική λειτουργός, η οποία την απολύσαμε, δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε, και μία άλλη κοπέλα στη γραμματεία, και έχει μείνει τώρα μία κοπέλα. Μειώσαμε τις ώρες εργασίας της και από 8 τις κάναμε 6, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, και πάει ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβουλίο κάθε μέρα και είναι εκεί μαζί της για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, διότι πάνε τα μέλη για να πληρώσουν για διάφορα.
Κατάλαβα. Αυτά. Μη γενέστε. Τι θα κάνετε τώρα, τι σκέφτεστε? Εάν μπορέσουμε και ανακάμψουμε, ήδη την ανακοίνωση που βγάλαμε, κινητοποιηθήκανε τα μέλη. Γιατί να σκεφτείτε, κυρία Ντελιδάκη, 2.000 μέλη. Εάν τα 2.000 μέλη δίνανε 10 ευρώ το χρόνο, θα ήταν 20.000. Και όμως δεν τα δίνουν. Δεν. Τώρα λοιπόν κινητοποιηθήκανε και άρχισαν και δίνουν τις εισφορές τους. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να δηλαδή είμαστε στα όρια για να κλείσει ο σύλλογος αρχές Ιουλίου. Εάν δεν μπορέσουμε να φύγει και η άλλη κοπέλα, να την αποζημιώσουμε και να αναλάβει πλέον το Διοικητικό Συμβούλιο να αναλάβει το γραφείο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι τα πάγια έξοδα πολλά. Αυτό που είπες, 10 ευρώ από 2.000 μέλη, θα μπορούσε να λύσει το θέμα. Έτσι. Το χρόνο 10 ευρώ. Και αυτό που παρέχουμε, να σκεφτείτε ότι το περιοδικό που παίρνουν, και μόνο το περιοδικό, έχει τόσα έξοδα, είναι να τυπωθεί, είναι να ταχυδρομηθεί, πάρα πολλά έξοδα. Έπειτα, κάνουμε εξόδους, βέβαια. Ως ένα σημείο μας κάλυπταν οι φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά τώρα δεν βλέπω να υπάρχει τέτοια διάθεση. Έχουμε απευθυνθεί σε πάρα πολλούς και η μόνη που ανταποκρίθηκε ήταν η Lambda Development. Με το πρώτο που τη ζητήσαμε ότι δεν γίνεται αυτά, με το πρώτο αμέσως μας στήριξε. Ωραία. Όμως τα έξοδα μας είναι πολλά, είπαμε. Εντάξει, όλα καλά θα πάνε, εγώ πιστεύω. Και πρέπει να προετοιμάζετε και ανθρώπους σαν και εσάς. Από τα 2.000 μέλη πρέπει να εμπνευστείτε, να διαλογιστείτε και να ενεργειακά να έρθουν πιο κοντά σας άνθρωποι που είναι σαν και εσάς, έτσι δημιουργικοί και δραστηροί, για να μπορέσετε, γιατί δεν μπορείτε και εσείς πόσο θα κρατήσετε και θα μπορείτε να τρέχετε έτσι. Σωστό. Ωραία. Βάσο μου, πολύ ωραία. Νομίζω ότι είπαμε δύο πράγματα, δηλαδή δώσαμε το σύλλογό μας, τι έχει καταφέρει και τι μέλη γενέστε. Θέλω δύο λόγια από σένα, έτσι, για να... σε αυτό το λίγο χρόνο, τέλος πάντων. Σε αυτή τη στιγμή έχεις τα παιδιά σου, έχεις δύο παιδιά ή... Έχω μία κόρη. Και έχει ένα κοριτσάκι που είναι φοιτήτρια στο Γεωπονικό και το Δημητράκι που είναι πρώτη γυμνασίου, θα πάει Δευτέρα. Και να ευχαριστήσουμε και το Δημήτρη μας, γιατί παρόλο ότι είναι μικρός, ήξερε να μας βοηθήσει στη σύνδεσή μας. Ωραία. Μπράβο. Έτσι είναι, είναι νέα γενιά. Είναι νέα γενιά με την τεχνολογία. Το μέλλον της χώρας μας. Έτσι. Δεν μου λες, φοβάσαι το θέμα του κορονοϊού ή το βλέπεις πάρα πολύ ψύχρεμα και... Παίρνω προφυλάξεις όπως μας έχουν πει και δεν το φοβάμαι. Πολύ ωραία. Παίρνω προφυλάξεις κανονικά, μάσκες κανονικά και κινούμε παντού. Και στο μπάνιο που πάω, έτσι ακριβώς. Ωραία. Θέλω να μας δώσεις λίγες μικρές συμβουλές για το πώς να ενισχύσουμε το νοσοποιητικό σύστημα της ψυχής μας. Έτσι. Γιατί, όπως έχει πει και ο Ιπποκράτης, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η στεναχώρια, ο στενός χώρος στην καρδιά μας. Δηλαδή, έτσι, πρέπει επιτέλους να έρθει μία στιγμή να απελευθερωθούμε από εκκρεμότητες που έχουμε μέσα μας, να ανοίξουμε την καρδιά μας και να δώσουμε πολύ αγάπη για να πάρουμε και πολύ αγάπη. Πρώτα απ' όλα να δώσουμε. Το ότι θα πάρουμε είναι σίγουρο, γιατί μπορεί να την πάρουμε από πάρα πολλές μεριές. Άρα λοιπόν, ποια είναι τα δικά σου έτσι μηνυματάκια για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας, του ψυχικού ανοσοποιητικού μας συστήματος? Γιατί αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ενισχυθεί και το σωματικό μας, το οργανικό μας ανοσοποιητικό. Δεν θέλω να ακούω τη λέξη που μου λένε πάρα πολλά μέλη: έχω κατάπτωση, δεν είμαι καλά ψυχολογικά, δεν αισθάνομαι καλά. Όλα αυτά που μου λένε, με στεναχωρούν πάρα πολύ. Γιατί δεν είσαι καλά, για πες μου, ήρθες μέχρι εδώ. Κυρία Ντελιδάκη, πηγαίνω στο εξωτερικό για διάφορα συνέδρια που γίνονται κτλ. Και που φτάνω σε αυτό τον τόπο που πρέπει να φτάσω, στο αεροδρόμιο. Πέρσι είχαμε πάει στη Λιθουανία. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη.
Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Έφτασα σε αυτόν τον τόπο, με την όποια δυσκολία. Δεν θέλω να το βάζουν κάτω και να μην κανείς, όχι μόνο τα άτομα που έχουν σκλήση. Σας είπα, έχουμε μέλος μας κοπελιά που είναι στο αναπηρικό αμαξίδιο και είναι πάντα χαμογελαστή και δεν θέλω. Και είναι άλλοι που έχουν κατεβάσει τα μούτρα, έχω κατάπτωση, έχω αυτό. Όχι, μην το σκέπτεστε έτσι. Πάντα προσπαθώ. Αλλά ξέρετε, πρέπει όμως και ο κόσμος που είναι τριγύρω μας, η οικογένεια ή οι φίλοι μας, να καταλάβουν και να αποδεχτούν ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, πολλές φορές, να κοιτάξουν στα μάτια και να τους κοιτάξουμε και εμείς στα μάτια. Δηλαδή, πολλές φορές αισθάνομαι ότι δεν με θέλει αυτή η παρέα να πάω, γιατί εγώ δεν μπορώ να περπατήσω. Όμως αυτό είναι λάθος. Ίσως δεν με θέλει γιατί για διαφόρους λόγους, λέω εγώ τώρα. Για διαφόρους λόγους. Ένας λόγος, Βάσο μου. Γιατί... Ένας λόγος, Βάσο μου, είναι γιατί καμιά φορά αυτό που μας ενοχλεί στον απέναντί μας είναι ο δικός μας καθρέφτης. Έτσι. Δηλαδή, αν έχεις φόβο για την ασθένεια γενικότερα, έτσι, δεν θέλεις κάποιος να στην υπενθυμίζει. Έχεις φόβο βασικά για το θάνατο. Δεν θέλεις κάποιος να στο υπενθυμίζει. Αυτό είναι λιγάκι σαν να είσαι λιποτάχτης, δραπέτης από την ύπαρξή σου. Έτσι. Και σκοπό μου, κυρία Ντελιδάκη, είναι μέσω του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, να βοηθήσω όλα τα μέλη. Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε. Έτσι κι αλλιώς το έχετε κάνει ήδη. Εγώ. Εγώ θέλω να σας κάνω μια πρόταση από μένα, ότι όποτε θελήσετε, μαζί με τον γιατρό τον Αλέξανδρο τον Λουπασάκη, να έρθουμε να κάνουμε γελοτοθεραπεία στα μέλη σας, δωρεάν εννοείται. Ωραία, τι ωραία. Γιατί το γέλιο είναι όχι απλώς μια μορφή άσκησης, αλλά είναι η ίδια η ζωή. Η ζωή μας γελάει κάθε μέρα και εμείς είναι σαν να τις γυρίζουμε το γέλιο και το χαμόγελό μας απλά σε γκρίνια. Έτσι. Να σας πω, γίνεται τώρα να κάνουμε ένα webinar, όχι τώρα, να κάνουμε ένα webinar για να... Πώς το βλέπετε? Αμέ, αμέ, βεβαίως, γελοτοθεραπεία, θα είναι τέλειο. Αλήθεια, δεν το ήξερα τέλειο. Ότι έχετε και αυτό το χάρισμα. Βεβαίως, με πολύ χαρά, πολύ χαρά. Πολύ χαρικά, πάρα πολύ χαρικά. Σας ξέρω τόσα χρόνια, διάβαζα στον έντυπο τύπο, αλλά τώρα εντάξει, τώρα... Έχουμε δεθεί ακόμη περισσότερο. Και πραγματικά θέλω να πω ότι... να σας πω κάτι. Να πω, μην με κοροϊδέψετε κιόλας, ότι είμαι ευτυχισμένη που έχω σκλήσει κατά πλάκας, γιατί μου δόθηκε ευκαιρία να γνωρίσω πάρα πολύ κόσμο που δεν θα τον γνώριζα. Πολλούς επιστήμονες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανένα. Όλους τους δημοσιογράφους υγείας τους αγαπάω και με αγαπάνε. Δεν έχω πρόβλημα με κανέναν. Όλη αυτή η χαρά, όλη αυτή, αυτό τώρα που ο κορονοϊός μου έχει κόψει, το να σ' αγκαλιάσω, το να δώσουμε τα χέρια, να αγκαλιαστούμε. Όλο αυτό, όταν σας συναντώ, το βλέπετε κι εσείς, που αγκαλιαζόμαστε, που, τι κάνεις. Και, αχ, αυτό είναι ευτυχία για μένα. Λοιπόν, αυτό στην αρχαιότητα λεγόταν ευδαιμονία. Δηλαδή το ζητούμενο στη ζωή είναι η ευδαιμονία. Εσείς έχετε και έναν ενθουσιασμό. Και η λέξη ενθουσιασμός, ξέρετε τι σημαίνει, Βάσο μου, είναι από το εν Θεού ουσία. Η ουσία του Θεού εντός μας. Αυτό είναι ενθουσιασμός. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που έχετε πιάσει. Δηλαδή το ότι είπατε, τι να σας... ότι είμαι ευτυχισμένη που έχω τη σκλήρυνση γιατί μου έδωσε ευκαιρίες για τόσα πράγματα. Πραγματικά έχετε πιάσει το νόημα. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και εδώ και Ντελιδάκη. Και πρέπει να χαίρονται και τα 2.000 άτομα που είναι στο σύλλογο. Για σας και είμαι σίγουρη ότι χαίρονται γι' αυτό. Και άλλοι να προσπαθήσουν και να σας μοιάσουν και να σας ξεπεράσουν. Μακάρι, το εύχομαι. Θέλω λίγο το κέφι μου να πάρουν, τη δύναμή μου. Το θέλω πάρα πολύ. Πρέπει, ο σύλλογος δεν πρέπει να κλείσει. Πρέπει να συνεχίζει να υπάρχει για... Όχι μόνο για τα άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση, αλλά και για τις οικογένειές τους. Και σε αυτό το κομμάτι θέλω να ζητήσω
μια βοήθεια να δώσουν οι άνθρωποι που φροντίζουν τα άτομα που είναι στο σπίτι, να μην τα πιέζουν, να μην τους λένε «Μη βγεις στο μπαλκόνι και σε δούνε», «Δεν σε πάω στην πλατεία γιατί θα σε δούνε». Δεν θέλω να τα πιέζουν τα άτομα αυτά έτσι. Δεν θέλω. Κανένας δεν θα είναι εκεί στις δύσκολες στιγμές, ούτε η πλατεία, ούτε οποιοδήποτε κόσμος. Έτσι, έτσι. Είμαστε εμείς με τον εαυτό μας και πρέπει ίσα ίσα να φαινόμαστε. Και όσο όσοι άνθρωποι έχουν βρει το νόημα της ζωής, πρέπει να το εμπνέουν. Λοιπόν, είμαστε εδώ για την έμπνευση. Έτσι.